Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα σκάφος το οποίο είναι γενικής χρήσης και έρχεται από την Αλφα Ελλάς. Είναι το 19 Cabin. Η Αλφα Ελλάς φημίζεται για την ναυπήγηση πολλών σκαφών στο παρελθόν και είναι μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει από το 1975. Αυτό το σκάφος λοιπόν μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, το δοκιμάσαμε στη θάλασσα, έχει πολλούς χώρους, είναι και για ένα σκάφος αναψυχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα σκάφος ιδανικό για το ψάρεμα. Η μηχανή του σκάφους λοιπόν είναι η γνωστή μας Honda, η 150, η οποία είναι τετράχρονη. Και εδώ ο κατασκευαστής έχει δώσει ωραίες λύσεις. Από την αριστερή πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει μία βάση για βοηθητική, ενώ από την δεξιά, ακριβώς από πίσω μου, υπάρχει μία τηλεσκοπική σκάλα για να μπαίνουμε και να βγαίνουμε πιο εύκολα από το νερό. Το κατάστημα λοιπόν είναι αρκετά ευρύχωρο, παρόλο το περιορισμένο μήκος του σκάφους, και είναι άνετο τόσο για τη διακίνησή μας, μπρος και πίσω, όσο και τις ψαλευτικές μας δραστηριότητες. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στο χώρο της πρίμνης. Πρώτα απ' όλα, εδώ είναι καλαμοθήκες για να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα καλάμια. Γύρω μας υπάρχουν αρκετά άνετοι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι θα χωρέσουν μεγάλα και ογκώδη αντικείμενα. Και εδώ είναι ο χώρος που είναι οι μπαταρίες, η μπαταρία μάλλον. Και η συντίνα στο βάθος. Πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού υπάρχει νεροχύτης. Το ταμπούκι πίσω από τη θέση του κυβερνήτη ανοίγει ολόκληρο και αποκαλύπτει μια μικρή έκπληξη. Μια κουζίνα. Βρισκόμαστε στην θέση διακυβέρνησης και βλέπουμε ότι έχουμε μία πληρότητα όσον αφορά τα όργανα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ εργονομική θέση, όμως λίγο πλάγια δεξιά. Η μανέτα βρίσκεται στη σωστή θέση και μπορούμε να οδηγήσουμε το σκάφος, είτε είμαστε καθιστοί, είτε είμαστε όρθιοι. Η θέση είναι πολύ βολική, περιστρέφεται και έχει ικανοποιητική στήριξη. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά και στην καμπίνα του σκάφους. Αναδιπλώνεται η πόρτα και κουμπώνει στο μαγνήτη της. Και από εδώ σφίγγει, ούτως ώστε αυτό το στέλεχος να σταθεροποιείται. Και μπαίνουμε μέσα. Η κλίνη είναι πολύ άνετη και μπορεί να χωρέσει εύκολα ένα ψηλό άτομο, ένα 87 όπως είμαι εγώ, και μάλιστα να χωρέσει άνετα και ένα ζευγάρι για ύπνο. Σηκώνοντας τα μπροστινά μαξιλάρια, βλέπουμε ότι ο κατασκευαστής έχει δώσει μια καλή λύση με αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος μπορεί να χωρέσει αρκετά χρήσιμα αντικείμενα. Μία από τις μεγάλες εκπλήξεις που θα δούμε είναι και μια τουαλέτα ναυτικού τύπου, η οποία βρίσκεται κάτω από την κλίνη της καμπίνας. Επίσης, από εδώ πέρα, ανοίγοντας αυτό το κομμάτι, γίνεται επισκέψιμη το πίσω μέρος της κονσόλας, όπου είναι το τιμόνι και τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά συστήματα της. Το 19 το Cabin μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις όσον αφορά τους χώρους του, τη χρησιμότητά του και γενικά τη δυνατότητά που μας δίνει για μια διανυκτέρευση μέσα στην καμπίνα του. Είναι και πολύ καλό σκάφος αναψυχής και ένα καλό σκάφος για να κάνουμε το ψάρεμά μας με τους φίλους μας ή την οικογένειά μας. Όσον αφορά την πλευστότητά του, το σκάφος είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά τόσο στις τροφές όσο και στους ελιγμούς σε κλειστούς χώρους όπως είναι ας πούμε στα λιμάνια μέσα. Πιστεύουμε ότι με την τιμή του, η οποία μαζί με τον κινητήρα αυτό, το Honda το 150, το τετράχρονο, έρχεται στα 30.000 ευρώ, είναι μια πολύ καλή πρόταση για κάποιον ο οποίος αναζητάει την ευχαρίστηση μιας θαλασσινής περιπέτειας.